Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μουτζιάδη, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Τι γίνεται, καλά? Πώς πήγε το πώς το πήγατε το Σαββατοκύριακο εκεί στο Άργος? Εντάξει, είχαμε κάποια χιόνια. Ναι. Στην πόλη του Άργους ελάχιστα βέβαια, αλλά στα χωριά είχε. Στα ψηλά, στα ορεινά. Στα ψηλά, Λάγκα, Βράχο, Άγιο Ηλία, Νόστιμο, είχε πάνω από 20 πόντους χιόνι. Και ήταν έκπληξη γιατί βλέπαμε εικόνες, βλέπαμε φωτογραφίες και λέγαμε πού είναι το χιόνι, πώς είναι δυνατόν. Και όμως φαίνεται ότι έπιασε εκείνη την πλευρά αρκετά περισσότερο. Είχαμε κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα, αποχιονισμό, όλα καλά, γιατί είναι ένα τεστ για όλα όσα έρχονται ίσως. Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο την πρώτη μέρα, αλλά τα καταφέραμε. Όλος ο οδικός άξονας του Δήμου ήταν ανοιχτός και χωρίς βέβαια αλυσίδες να χρησιμοποιείς. Αλλά αυτό χάρη στα παιδιά που όλη τη μέρα, από το βράδυ βασικά, από τις 5 ώρες ξεκινήσανε να αποχιονίζουν. Και τα καταφέραμε γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα, ήταν όλα καθαρά τα πάντα, ακόμη και τα σοκάκια μέσα στα χωριά. Όμως τώρα, κύριε Πουτσιάδη, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε και κάτι παραπάνω, αν έχετε κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση. Εδώ βλέπουμε τώρα καιρικά site και τα λοιπά και οι μετεωρολόγους να προειδοποιούν την Δυτική Μακεδονία για νέα χιονόπτωση. Χρήστο, από σήμερα το βράδυ αργά θα ξεκινήσει η χιονόπτωση. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, Σωτήρη? Σίγουροι, εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε 100%. Έχουμε αρχίσει να αμφισβητούμε τα θέματα τώρα, όπως καταλαβαίνουμε. Γιατί και γι' αυτό το διήμερο, για το Σαββατοκύριακο, μας είχαν πει και τι δεν μας είχαν πει, αλλά βλέπουμε τι έγινε. Πάλι λένε, αλλά θέλω να πιστεύω ότι πάλι θα τα καταφέρουμε και θα μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί. Θα έχουμε χιονόπτωση, ελπίζω να μην είναι, να πέσουν έξω, να μην είναι αυτό που λένε τόσο σφοδρή η χιονόπτωση. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Επιποδός όλοι και ελπίζουμε να είμαστε να είμαστε τυχεροί, να μην μας ρίξει το χιόνι που λένε όλοι. Που λένε. Για να δούμε λοιπόν, γιατί έχει από το βράδυ προβλέπουν οι μετεωρολόγοι ότι θα αρχίσει η χιονόπτωση, πώς θα εξελιχθεί και τις πρωινές ώρες. Αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι και αυτό που μας λέτε, ότι και το Άργος, φαντάζομαι και οι υπόλοιποι δήμοι, τα γνωρίζουν όλα αυτά, να είναι σε κάποιο είδους ετοιμότητα και αντιπεριφέρεια φυσικά για τους κεντρικούς δρόμους που έχει στην υπευθυνότητά της. Εννοείται, συνεργαζόμαστε και με την αντιπεριφέρεια, εφοδιαζόμαστε αλάτι, είμαστε έτοιμοι. Το χιόνι θα ξεκινήσει λογικά μετά τις 1 το βράδυ, από ό,τι λένε. Αλλά θα χιονίζει όλη την ημέρα της Τρίτης. Επειδή έγινε και θέμα στη Βουλή, πες μου αλήθεια, Σωτήρη. Όντως το χιόνι συνήθως πέφτει νύχτα. Τι λέει η εμπειρία σας, γιατί είστε και παιδιά των βουνών? Όχι βρε. Το χιόνι είναι ανάλογα τις καιρικές συνθήκες. Μπορεί και μεσημέρι, μπορεί και πρωί. Αυτά είναι χαζομάρες, αλλά εντάξει, δεν το συζητάμε. Σωτήρη, σε απλά, εάν θέλουν οι Αθηναίοι, μπορούμε να τους κάνουμε κάποια σεμινάρια. Λοιπόν. Θέλει να έχεις. Για να καταφέρεις όλα αυτά και να καθαρίσεις τους δρόμους γρήγορα και σωστά, ναι, πρέπει να τα έχεις όλα δρομολογημένα και έτοιμα. Δηλαδή να έχεις κάνει ένα πλάνο, ναι, και να ξεκινήσεις την ώρα που πρέπει. Αν καθυστερήσεις, θα έχεις πρόβλημα. Θα έχεις πρόβλημα. Νομίζω την εμπειρία των Αθηνών την είχε και ο Δήμαρχος. Δεν ξέρω τι σας είπε, γιατί εκείνη την ημέρα έτυχε να είναι στο μεγάλο πανικό της Αθήνας, στην Αθήνα. Δεν ξέρω τι ιστορίες σας είπε από την εμπειρία του και αυτή. Χρήστο, ήταν στην Αθήνα πράγματι. Αυτός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα πάντως. Δεν ξέρω, ίσως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο μάλλον η εμπειρία που έχει από χιόνια. Σε σύγκριση με τους Αθηναίους. Τι να πω, πραγματικά ήταν εκπληκτικό. Εύχομαι να μην τύχει τέτοιο πράγμα ξανά εκεί κάτω, γιατί δεν είναι συνηθισμένοι και έχουν πρόβλημα. Πάντως, κοίτα, Σωτήρη, όλος ο κόσμος εδώ στην Καστοριά και σε κάθε Δήμο λέει: άμα χιονίσει, μη τυχόν αποχιονίσετε. Αφήστε μας εγκλωβισμένους, μπας και πάρουμε κανένα διχίλιαρο. Βλέπεις τι γίνεται στα social media. Ενώ αν παλιά ήταν όλοι καθάρισμα, τώρα θέλουν όλοι αποκλεισμένοι. Ναι. Θα αρχίσουμε να ζητούμε κι εμείς. Δεν γίνεται. Μόνο Αθηναίοι διχίλιαρα. Αυτό. Δεν το είχαμε σκεφτεί παλιότερα. Όχι. Πάλι η Αθήνα μας άνοιξε τα μάτια. Εμείς πρέπει να παίρνουμε διχίλιαρο για κάθε μήνα του χειμώνα, γιατί έχουμε κανένα αυτό μήνα εμείς χειμώνα. Σωτήρη, πόσο δίκιο έχεις. Βέβαια, τώρα εντάξει, δεν είναι συνδυσμένοι βέβαια εκεί κάτω, τι να κάνουμε. Εμείς αλλά είμαστε συνδυσμένοι στο χιόνι, οπότε δεν έχουμε θέμα. Τι να πούμε κι εμείς όμως. Έτσι ακριβώς.
Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, πραγματικά, με καθαρούς δρόμους. Προσοχή, το χιόνι το θέλουν, αλλά με καθαρούς δρόμους. Προσοχή όλους τους δρόμους, γιατί και την ώρα που θα χιονίζει βέβαια, αλλά χειρότερα θα είναι αφού σταματήσει το χιόνι, γιατί θα έχουμε ολικό παγετό, μας δίνει πολλά μείον μετά. Μάλιστα. Ωραία. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα μου, να είστε καλά. Γεια σας. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.